Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάρ σκυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ένα θέμα το οποίο θα αγγίξουμε σήμερα, έτσι και να το συζητήσουμε, είναι το θέμα της υποκρισίας που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο, αλλά κυριαρχεί και μέσα και στον χώρο ακόμα, το χριστιανικό κόσμο, και στον χώρο ακόμα της Εκκλησίας μας. Η υποκρισία είναι ένα από τα κύρια αμαρτήματα τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο. Γιατί τον βασανίζουν? Διότι, όπως έλεγε ο Άγιος Τύχων, τους Ζαντόνους, ότι κάθε τι το εξωτερικό που δεν έχει αντίκρισμα εσωτερικό και δεν ξεκινά από την καρδιά είναι ψεύτικο. Δηλαδή, οτιδήποτε εξωτερικό, θέλετε είναι ευσέβεια, θέλετε είναι ένας καλός λόγος που λέμε πολλές φορές, θέλετε είναι το ταπεινό το βλέμμα, θέλετε είναι το σκυμμένο το κεφάλι, θέλετε είναι το οτιδήποτε που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ώστε εξωτερικά να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ το εντόπισα τώρα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αμέσως. Αλλά αυτό το πρόσωπο το υποκριτικό μπορεί να είναι και απ' έξω. Να υποκρίνουμε. Να φαίνεται ότι συμφωνώ με κάποιον που συνομιλώ, με κάποιον που μου μιλάει, δηλαδή εσάς τώρα σας ομιλώ, να φαίνεται ότι συμφωνείτε, ενώ από μέσα σας να διαφωνείτε. Αυτό αυτομάτως, αυτό που εξωτερικεύεται, δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Άρα αυτομάτως είμαι ένας υποκριτής. Υποκρίνομαι. Ο υποκριτής είναι ο ηθοποιός. Εκείνος που άλλο δείχνει απ' έξω και άλλο δείχνει μέσα. Η τέχνη της υποκριτικής. Ακριβώς είναι το θέατρο. Όπου άλλο παρουσιάζω προς τον έξω κόσμο, άλλο παρουσιάζω και είμαι μέσα μου. Αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Τύχων, ότι δεν είναι ότι αυτό που βλέπω εξωτερικά και δεν έχει αντίκρισμα εσωτερικό και δεν ξεκινά από την καρδιά μας, είναι λέει το ψεύτικο. Αυτό είναι υποκρισία στον άνθρωπο. Λοιπόν, όπως κάποιος μπορεί να και να είναι, αλλά να είναι ακτίμων, να είναι κρατής, να κάνει μετάνοιες, να κάνει χίλια δυο, μέσα στον ναό δηλαδή να τον βλέπει κανείς, να προσεύχεται με τις όλες γονέτιστος, αλλά όλο αυτό να το κάνει προς το θεαθήνι της ανθρώπης. Δηλαδή μέσα του να θέλει τη δόξα. Και να λέει ο άλλος που τον βλέπει, κοίταξε να δεις πόσο ευσεβής είναι αυτό το παλικάρι, αυτός ο νέος, αυτός ο μοναχός, αυτός ο χριστιανός, αυτή η χριστιανή. Δεν υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα, δεν υπάρχει εσωτερική αρετή που αποτυπώνεται και έρχεται και βγαίνει προς τα έξω. Και γίνεται προς το θεαθήνιο της ανθρώπης. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο που μιλάει περί Φαρισαίου και τελών. Ο Φαρισαίος, γι' αυτό που καταδικάστηκε, καταδικάστηκε για την υποκρισία του. Διότι όλα αυτά τα οποία έκανε ήταν θρησκευτικά του καθήκοντα και τα εκπληρούσε. Αλλά τα εκπληρούσε όχι προς δόξα του Θεού,
Αλλά ήθελε ο ίδιος να δοξάζεται. Εξού και τα έλεγε και δυνατά. Εισεβήκον πάντων. Και φυσικά ο υποκριτής, επειδή θέλει τα πάντα, τα μάτια των άλλων να πέφτουν επάνω του, γι' αυτό καταλήγει να πει, δεν είμαι όπως είναι και αυτός ο καλός. Δηλαδή αυτό μην τον προσέχετε, επειδή ήταν δίπλα του και προσευχόταν και φερόντουσαν και οι δύο ότι προσεύχονται, αυτομάτως τι κάνει. Εκείνο για τον εξουθενώσει και τα μάτια να κερδίσει την προσοχή ο ίδιος, λέει δεν είμαι και σαν γι' αυτόν. Τον τελώνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε, διότι σε πολλές πλευρές της ζωής μας υποκρύπτεται μέσα μας ένα τεράστιο αμάρτημα, το οποίο είναι υποκρισία. Εάν ψάξετε τώρα πίσω από την υποκρισία να δείτε πώς γεννιέται η υποκρισία, κρύβεται η ίση, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Το μεσημέρι είχαμε στην τράπεζα αυτό το θέμα. Με πόσα κεφάλια μπορεί να βγει αυτός ο εγωισμός. Μια λενέα ύδρα. Κυριολεκτικά λενέα ύδρα, που δεν παρουσιάζει τον εγωισμός «εγώ είμαι αυτό, κάνω ακριβώς». Έχει πολλές εκφάνσεις. Βγαίνει με τέτοια πρόσωπα που δεν μπορεί να το αντιληφθείς. Δεν μπορεί να βγει από τα μούτρα που κάνει μια γυναίκα ή ένας άντρας, από τα νεύρα του, από το πείσμα του, από διάφορες κινήσεις του. Και πίσω το υπόβαθρο είναι ο εγωισμός, η βάση που γεννιέται. Το ίδιο και η υποκρισία, τη βάση την έχει στο να θέλω να φαίνομαι καλός. Στο να φαίνομαι να αρέσω, που λένε. Ο άλλος να με περνάει ότι είμαι καλός κληρικός, είμαι καλός μοναχός, είμαι ταπεινός, είμαι βλαβής, είμαι ευσεβής. Χωρίς να υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και να έχει το πτυχίο, να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αυτό δεν είναι ούτε υποκρισία, ούτε και υπερηφάνεια και εγωισμός. Είναι αυτό που λέει το όχι. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Η υποκρισία είναι όταν δεν είναι αυτό που φαίνεται η αλήθεια. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτό που φαίνεται όταν δεν είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η υποκρισία. Λοιπόν, επίσης, αυτός ο οποίος υποκρίνεται, παρουσιάζεται ότι έχει κάποιες αρετές πολλές φορές. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως είναι άλλος ο εσωτερικός κόσμος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να θέλουν να μας κάνουν, να μας δείχνουν αγάπη, να μας δείχνουν φιλία, να μας κολακεύουν, να μας λένε ωραία λόγια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί από πίσω, αν δεν προσέξουμε, να εκδηλώνεται εκεί που φαίνεται μορφή συμπάθειας και μορφή αγάπης που σου δείχνει ο άλλος, από πίσω μπορεί να υπάρχει ζήλια και έκθρα. Εκεί που έρχεται και σαν φίλο σου, τον έχεις τον άλλο σαν φίλο σου, μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι κτλ. Μπορεί από πίσω να κρύβει μίσος. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει πραγματική αρετή αγάπης μέσα. Φοράει μια μάσκα υποκριτική και γι' αυτό ακούς. Πώς ας πω, το ίδιο δεν κάνει, θα δείτε για παραδείγματα έχουμε. Νύφη με πεθερά. Υποκρίνονται. Όταν και δυο μαζί, ναι μητέρα τι θέλετε να φάτε. Το ίδιο κάνει και η πεθερά από την άλλη πλευρά. Παιδί μου, πώς πέρασες, πώς πήγατε στις διακοπές. Περάσατε όμορφα, μπράβο. Υπάρχει το αντίκρισμα αυτό μέσα. Εάν δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι υποκρισία. Και αν υπάρχει και η ζήλια και ο φθόνος, καμουφλάρεται και κρύβεται τόσο όμορφα
τόσο καλά, τόσο ταπεινά, που λες πω, πόσο πολύ με αγαπάει. Και έτσι φτάνει σε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός να θέλει να καταστρέψει. Επειδή η σωσία μέσα του έχει έκτρα, φθόνο, ζήλια με τον άλλο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπετε, θέλει να τον καταστρέψει, τρέχει πολλές φορές σε μάγους, σε μάγισσες. Τον συκοφαντεί πισόπλατα. Ή μιλάει σε έναν άλλο συγγενή εις βάρος του. Και όταν το μάθεις εσύ, πέφτεις από τα σύννεφα. Και λες, μα είναι δυνατόν. Αφού αυτός όταν ήταν μαζί μου, μου μιλούσε έτσι, μου έλεγε εκείνο, μου έλεγε το άλλο, μου έλεγε το άλλο. Άρα αυτά τα οποία μου έλεγε, δεν τα πίστευε. Άρα φορούσε μία μάσκα υποκριτική. Άλλο έβλεπα εγώ και άλλο ήταν στην ουσία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Τίχων, ότι αυτό το οποίο υποκρισία είναι κάτι το οποίο είναι εξωτερικό, αλλά δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Έτσι είναι πλαστό επομένως. Είναι ψεύτικο. Και αυτό είναι τρομερό γιατί κινείται πάρα πολύ ο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα πράγματα. Επίσης, βλέπουμε πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, ας το πούμε, ενώ μέσα στην καρδιά τους μπορεί να υπάρχει φθόνος, μπορεί να υπάρχει αδικία, μπορεί να υπάρχουν πάθη, να υπάρχουν ειδονές κτλ. Οι περισσότεροι απ' έξω άνθρωποι βλέπουμε ότι τους τιμούν σαν αγίους. Τους αποδίδουν, ας το πούμε, τιμές αγίων. Έτσι. Και γιατί το παθαίνει αυτό ο άνθρωπος ο δεύτερος? Αφενός μεν γιατί ξέρει και κρύβεται καλά ο ένας, αυτός που υποκρίνεται και παρουσιάζεται ως άγιος, ξέρει και κρύβεται πάρα πολύ καλά, φοράει μια μάσκα πάρα πολύ καλή και υποκρύπτεται και παρουσιάζεται ως άγιος, ως άνθρωπος των αρετών, ενώ μέσα του κρύβει πάθη, κρύβει φθόνο, κρύβει ζήλια, κρύβει μίσος, κρύβει άλλα πράγματα. Και οι άλλοι το αποδίδουν τη μέσα αγίου. Και αυτό γιατί το παθαίνει ο άλλος ο άνθρωπος? Το παθαίνει γιατί δεν βλέπουν τα μάτια της ψυχής του. Δεν είναι και εκείνος καθαρός. Οπότε τα μάτια της ψυχής δεν μπορούν να δουν τους καρπούς του δέντρου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός. Εάν πράγματι το δέντρο είναι καλό, τότε γνώσεστε αυτόν εκ των καρπών αυτών. Εάν το δέντρο είναι καλό και είναι αυτό που βλέπω, θα το καταλάβω από τους καρπούς του. Εάν δεν υπάρχουν καρποί, τότε αυτό το οποίο βλέπω είναι ένα ψεύτικο. Και πολλές φορές τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Άλλους ανθρώπους που όντως είναι άγιοι, αλλά επειδή προς τα έξω δεν έχει βγει αυτή και δεν κυκλοφορεί, ας το πούμε, δεν φαίνονται σαν απλοί κοινοί άνθρωποι, βλέπετε ότι τους προσπερνούν οι άλλοι και αδιαφορούν. Αδιαφορούν, τους καταφρονούν και τους θεωρούν ως ένα τίποτα. Και δεν πάει. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό στη Δευτέρα Παρουσία θα βρεθούμε προπολών εκπλήξεων. Προπολών εκπλήξεων. Είναι αυτό που λέει πάλι η Εκκλησία μας, ότι που αφήνει για ένα πραγματικά Άγιο να περάσουν αρκετά χρόνια. Και 100 χρόνια και 200 χρόνια μπορεί να περάσουν. Γιατί το αφήνει αυτό? Για να δει μη τυχόν είναι επίπλαστο αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Δηλαδή ο άλλος ήταν υποκριτής και δεν ήταν στην ουσία Άγιος. Έτσι του γράψαμε και ένα βίο εμείς μόνοι μας και το φτιάξαμε. Τον ωραιοποιήσαμε το βίο, τον φτιάξαμε, τον προβάλαμε προς τα έξω, σήμερα υπάρχει. Και το διαδίκτυο, υπάρχει τα βιβλία, υπάρχει ο τύπος, υπάρχει το έντυπο. Το προβάλλω προς τα έξω, τελικά δεν είναι. Και γι' αυτό η Εκκλησία πάντοτε αναμένει. Αναμένει, περιμένει και ζητά και τα σημεία. Δηλαδή, όταν βρέθηκε το λείψανο, ας πούμε, του Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάρτης,
ευωδίασε ο τόπος. Όπως τώρα που βρέθηκε το λείψανο του πατρός Βυσαρίωνα. Γιατί όταν ζούσαν μεταξύ τους, ζούσε στις ημέρες μας. Κι όμως ποιος έδινε σημασία από τον εκκλησιαστικό χώρο, από τους ανθρώπους της εκκλησίας, να τον έχουν σε τιμή τον πατέρα Βυσαρίωνα. Δεν είδα από κάποιον. Κι όμως αυτός βγήκε άφθαρτος. Και άφθαρτος και ευωδιάζουν και θαυματουργοί. Το λείψανό του. Προσέξτε να δείτε. Άρα λοιπόν και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πρέπει η υποκρισία που τη χτύπησε ο Χριστός μας πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι ο άλλος υποκρίνεται τόσο πολύ καλά και περνάει από μπροστά σου ο Άγιος, τιμάς τον άλλο ως Άγιο, ενώ περνάει μπροστά σου ο Άγιος και εσύ δεν τον αντιλαμβάνεσαι. Δεν τον αντιλαμβάνεσαι. Και δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε γιατί τα μάτια μας δεν είναι καθαρά και γι' αυτό δεν έχουμε τη διάκριση να το δούμε και να καταλάβουμε από τους καρπούς, λέει ο Χριστός, να καταλάβει. Ποιο δέντρο είναι καλό και ποιο δέντρο δεν είναι καλό. Αυτός ο οποίος βασικά είναι υποκριτής, αυτό που παθαίνει, θέλει ενώπιον των άλλων ανθρώπων, αλλά ακόμα και ενώπιον του Θεού, να φανεί αυτό που δεν είναι. Αυτό είναι τρομερό το να το πάθει ο άνθρωπος. Να θέλει να φαίνεται, δηλαδή, ενώπιον των άλλων ανθρώπων και ενώπιον του Θεού, δηλαδή είχε ακόμα την απέτυχη και ενώπιον του Θεού, να φαίνεται και να φανεί αυτό που στην ουσία δεν είναι. Και έτσι, αυτό δημιουργεί και τον λεγόμενο ευσεβισμό. Πάλι. Πέρα από τα πρέπει που έχει ο ευσεβισμός, δημιουργεί και αυτό τον ευσεβισμό. Γιατί πρέπει να φαίνομαι έτσι, πρέπει να κινούμαι έτσι, πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση έτσι, πρέπει να ομιλώ έτσι. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι απλή. Ό,τι είναι αλήθεια είναι απλό. Δεν επιδέχεται 10 ερμηνείες. Η αλήθεια είναι αυτό που είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται επεξήγηση η αλήθεια. Το αληθινό φαίνεται. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να διακρίνουμε γιατί μέσα στον χώρο, σε όλη την ανθρωπότητα και ακόμα και στον εκκλησιαστικό χώρο, επαναλαμβάνω, σήμερα και πάντοτε υπήρχε αυτό το φαινόμενο της Εκκλησίας. Πόσες φορές δεν βλέπουμε ο άνθρωπος σου λέει, Άγια αδελφέ, τι κάνεις, να σε χαιρετάει, να σε ασπάζεται, να σε κάνει και από πίσω να σε μαχαιρώνει. Ο ίδιος μόλις φύγει από την παρέα σου, μόλις αλλάξει και τα λοιπά να σε σφάξει. Ο ίδιος ο δεσπότης, ο οποίος σε επενούσε δημόσια, μπορεί αργότερα ο ίδιος ο δεσπότης να τον ακούσεις να λέει τα χειρότερα. Το ίδιο και ο πληρωτικός, το ίδιο και ο μοναχός. Αυτό τι μαρτύρει, ότι δεν είμαστε αληθινοί. Δηλαδή αυτό που έλεγα δεν το πίστευα. Το είπα μόνο και μόνο γιατί αυτό έπρεπε να πω εκείνη την ώρα. Ένα ψεύτικο πράγμα. Αυτό ακριβώς είναι η υποκρισία. Και η υποκρισία φτάνει στο αποκορύφωμά της, στον καρνάβαλο. Το καρναβάλι είναι ο βασιλιάς της υποκρισίας. Και είναι βασιλιάς της υποκρισίας γιατί, διότι το καρναβάλι ακριβώς αυτό κάνει. Ενώ φοράμε κάθε μέρα μάσκες και είμαστε υποκριτές στην ουσία, εκεί πάμε και το δείχνουμε κιόλας. Και το δείχνουμε και σε έντονο βαθμό. Εκεί βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, έτσι, που δείχνει το σύνολο του κόσμου και γι' αυτό μαζεύουν τα καρναβάλια πολύ κόσμο. Μαζεύουν γιατί αυτό που υποβόσκει μέσα του, εκεί του βγαίνει άνετα. Εκεί του βγαίνει άνετα. Λοιπόν, και γι' αυτό ο βασιλιάς καρνάβος είναι υποκρισία στην ουσία. Εκεί αυτός που πάει βγάζει πολλές φορές τον πραγματικό του εαυτό. Θέλει τι αναζητά εκεί, μια μεταμόρφωση αναζητά, να μεταμορφωθεί θέλει. Σε αυτό που θέλει.
Η ουσία του βάθους όμως είναι η μεταμόρφωση μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή το να μεταμορφωθεί είναι η ουσία. Αυτό θα μπορούσε κανείς εκκλησιολογικά να το, και εκκλησιαστικά να το εκμεταλλευτεί, γιατί ο άνθρωπος αυτός επιζητά στην ουσία να μεταμορφωθεί. Και η Εκκλησία τι προσφέρει, την αληθινή μεταμόρφωση. Έλα να μεταμορφωθείς προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο. Να υπάρξει μια αληθινή μεταμόρφωση του ανθρώπου. Όχι προς το χειρότερο. Και είναι λοιπόν τεράστιο αμάρτημα η υποκρισία, η οποία πρέπει να πολεμηθεί από όλους μας. Από όλους μας. Γιατί το είδατε πολλές φορές, σας έχω πει σε άλλες συνάξεις, ότι εάν αποκαλύπταμε τον εαυτό μας, αυτά που λέμε στην εξομολόγηση και τα έχουμε καταγράψει, εάν τα βγάζαμε στην τηλεόραση, εάν όταν έρχεται ο άλλος να μας συμβουλευτεί, όταν έρχεται ο άλλος να του διαβάσουμε μια ευχή, όταν έρχεται ο άλλος να μας φιλήσει ευλαβικά το χέρι. Έτσι, εμείς του λέγαμε δυο λεπτούλια πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, να πετάξεις τη μάσκα που βλέπεις. Γιατί ο πατήν εκτάριος δεν είναι αυτό που βλέπεις. Για άκου λοιπόν ποιος είμαι και να πάρω τον κατάλογο των αμαρτημάτων μου. Με το τι έχω κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και να το απαριθμίσω. Απαριθμώντας τα, θα συνεχίσει αυτός ο άνθρωπος να θέλει τη δική μου συμβουλή. Εάν διαπιστώσει ότι αυτό που εξωτερικά βλέπει δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Όχι. Αυτομάτως θα πει ότι ο πατήρ Νεκτάριος είναι ένας μεγάλος υποκριτής. Αυτό θα πει. Αυτό όμως δεν το αφήνουμε να βγει προς τα έξω. Άρα καμουφλατιζόμαστε κι εμείς. Άρα μέσα μας υποβόσκεται ένα μεγάλο αμάρτημα, το οποίο είναι η υποκρισία, η οποία βάση της έχει και αυτή όμως τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας. Να ο κόσμος να νομίζει, ο κόσμος να φαντάζεται, ο κόσμος να μας ευλαβείται, ο κόσμος να μας προσκυνάει, ο κόσμος να μας φυλάει το χέρι, ο κόσμος να. Αυτό λοιπόν δείχνει ένα μεγάλο μέρος υποκρισίας του εσωτερικού μας κόσμου, το οποίο πρέπει να πολεμηθεί. Και πολεμείται πώς? Την αρετή που εξωτερικά δείχνουμε, να την αποκτήσουμε και εσωτερικά. Αυτό που δείχνω ή που επιθυμώ να είμαι και το βγάζω προς τα έξω, αυτό να αγωνιστώ να το αποκτήσω και εσωτερικά. Να υπάρχει αντίκρισμα. Οπότε τότε δεν θα είμαι υποκριτής. Δεν θα είμαι υποκριτής τότε. Διότι αυτό που θα παρουσιάζω, αυτό και θα είμαι. Υποκρισία έχουμε όταν άλλο είμαι μέσα μου, άλλο παρουσιάζω προς τα έξω. Και γι' αυτό και ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ σκληρά και αυστηρά προς τους γραμματείς και φαρισαίους, προς τους ιερείς και αρχιερείς της εποχής του και είπε «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα». Και τους είπε «Φίδια». Γιατί τους είπε «Φίδια»? Ο υποκριτής γιατί είναι φίδι? Γιατί ενώ άλλο δείχνει προς τα έξω, κρύβεται όπως κρύβεται. Το φίδι στη δεδομένη στιγμή βγάζει το δηλητήριο και με δακόνι. Και ενώ μου δείχνει φιλία, αγάπη, εκτίμηση κτλ. Κάποια στιγμή αυτός ο φίλος ο οποίος μου δείχνει αγάπη, εκτίμηση, φιλία, σεβασμό, έρχεται και με δαγκώνει. Και μου δημιουργεί θανατηφόρα πληγή. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν λέει μια παροιμία, γιατί το μάτι σου είναι βαθιά βγαλμένο. Λέει, γιατί μου το έβγαλε ο φίλος μου ή ο αδελφός μου, λέει η παροιμία. Τι σημαίνει? Πίστευε ότι με αγαπούσε.
ο φίλος μου ή ο αδελφός μου. Το πίστευα. Αυτή την αίσθηση είχα. Γιατί αυτή μου έδειχνε όμως. Αυτό αντιλαμβανόμουν. Αυτό όμως που τελικά αντιλαμβανόμουν δεν ήταν αληθινό. Και εγώ τι είχα πάθει. Του είχα ανοίξει όλη μου την καρδιά, του είπα όλα μου τα μυστικά, του είπα όλο μου το είναι. Οπότε αφού ήξερε τα μυστικά μου, μπορούσε το κακό που θα μου προκαλέσει να είναι πολύ μεγάλο. Μπορούσε να με χτυπήσει κέρια και να με πλήξει πολύ σε βάθος. Γι' αυτό λέμε, ποιος το έβγαλε το μάτι σου και είναι τόσο βαθιά βγαλμένο, και λέει ο αδελφός μου ή ο φίλος μου. Ακριβώς γιατί μπόρεσε να με ξεγελάσει. Αυτό όμως επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος, ο πνευματικός, μπορεί να το διακρίνει από τους καρπούς. Ο υποκριτής όταν το ζεις φαίνεται. Όπως φαίνεται ο υπερήφανος, όπως φαίνεται ο εγωιστής, από τις ενέργειές του, από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται, από τον τρόπο που σκέπτεται, από τον τρόπο που ενεργεί. Είναι τα αποτελέσματα, η καρπή του. Φαίνεται. Όταν λοιπόν εμείς το αντιληφθούμε αυτό το γεγονός, τότε σημαίνει ότι το δέντρο είναι σάπιο, εξού και σάπιος καρπούς. Το δέντρο που έχει όμως πραγματικότητα και υπάρχει αντίκρισμα, αυτό, η καρπή του είναι λίγο. Ας φύγουμε λοιπόν τις υποκρισίες, όπως ψάχνουμε και στα τροπάρια, εκεί που τελώνει και παρισαίει. Παρισαίω που λέει αδελφοί, φύγετε λέει τις υποκρισίες. Γι' αυτό μας το ζητάει να φύγουμε. Γιατί για να γίνουμε αληθινοί. Γιατί αυτό που είναι αληθινό, αυτό που είναι πραγματικό, αυτό αρέσει και στον κόσμο. Γιατί δεν αρέσουν σήμερα οι πολιτικοί στον κόσμο. Γιατί δεν αρέσουν. Γιατί δεν έλκουν οι πολιτικοί. Γιατί ξέρεις από την αρχή που θα αρχίσει να ανοίξει και να μιλάει το στόμα του, σου λέει ψέμα. Ξέρεις ότι θα πει ψέμα. Σήμερα γιατί πολλοί αρχιερείς δεν είναι αρεστοί και πολλοί παπάδες και πολλοί μοναχοί στον κόσμο. Γιατί δεν είναι αρεστοί. Δεν τους θέλει ο κόσμος, τους απεχθάνεται. Γιατί ξέρει ότι από την αρχή που θα ανοίξουν το στόμα τους, θα πούν ψέματα. Άλλα θα σου πω. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Και ενώ έχεις πάει και ακούς κάποιον, ήδη στην πραγματικότητα τον έχεις από μέσα σου απορρίψει. Ακόμη και σε ένα ομιλητή. Και στο τέλος, πας και του λες συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Τι ωραία που τα είπατε. Ενώ δεν είχε συμφωνήσει πουθενά μαζί του. Ή και συμφώνησε σε ελάχιστα πράγματα. Ή λες τώρα καλά, ποιος είναι καλά, αυτός τώρα μας τα λέει. Το λες από μέσα σου, το λες δυνατά. Λες και δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Ακριβώς επειδή ξέρεις πολλές φορές ποιος είναι ο άλλος, αυτό το οποίο σου λέει δεν το αποδέχεις. Γιατί δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Τον απορρίπτεις. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε και εμείς πολλές φορές ξύλινη ψεύτικη γλώσσα. Αυτή είναι η ξύλινη γλώσσα. Η λεγόμενη ψεύτικη γλώσσα. Το ψεύτικο δεν μπορεί να τραβήξει. Όπως δεν τράβηκε ο Άννας και ο Καϊάφας. Όταν ήρθε η αλήθεια όμως, όταν ήρθε ο Χριστός και είπε την αλήθεια, χωρίς περιστροφές, είδατε πως ήλκησε χιλιάδες λαού δίπλα του. Ήλκησε χιλιάδες λαού δίπλα του. Και αυτοί οι άνθρωποι της αγάπης, αυτομάτως δεν μπόρεσαν άλλο να υποκριθούν, έβγαλαν όλη τη χολή και το μίσος εις βάρος και τον οδήγησαν πάνω σε ένα Γολγοθά. Τον οδήγησαν σε ένα Γολγοθά. Γιατί δεν το αντέχουνε. Άρα λοιπόν δεν είναι αδικαιολόγητο το ότι οι εκκλησίες μας αδειάσουν. Το ότι ο κόσμος δεν πιστεύει τους πολιτικούς και απομακρύνεται από την πολιτική. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Έχει βάση. Ο άλλος βλέπει το ψέμα. Όπου όμως βρει τον απλό, τον ταπεινό, τον καλόγερο, τον δεσπότη, τον παπά,
που είναι αληθινό, όχι ψεύτικο. Γιατί θα κάνει ολόκληρο το ταξίδι να πάει να πάρει την ευχή του δεσπότη. Γιατί σου είναι άγιος άνθρωπος αυτός ο δεσπότης. Γιατί μιλάει αληθινά, απλά και πραγματικά. Αυτό που έχει να πει είναι αυτό. Η αλήθεια. Το ίδιο και στον παπά. Το ίδιο και στον καλόγερο. Το υπόλοιπο είναι φρουφρού και αρώματα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα, δεν υπάρχει βάση μέσα. Δεν μπορείς σήμερα και ιδιαίτερα σήμερα που ο κόσμος έχει ξυπνήσει και δεν κοιμάται, εάν εμείς δεν είμαστε αληθινοί να τον κερδίσουμε. Αλλά και δεν υπάρχει και λόγος να υποκρινόμαστε. Δηλαδή δεν φορέσαμε το ράσο του μοναχού για να μας πει ο άλλος ευσεβής. Θα πρέπει από αρχής να θεωρείς ότι είσαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Ότι είσαι ο έσχατος. Και αν πιστέψεις ότι η Εκκλησία, και το πιστεύεις, ότι η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο και ότι το μοναστήρι είναι η εντατική του νοσοκομείου και ότι τα ράσα που φοράς δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πιτζάμες, οι μόνιμες πιτζάμες που φοράω γιατί είναι μόνιμα μέσα στην εντατική, μέσα στο μοναστήρι, τότε έχω συνείδηση και ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα. Άρα δεν είναι ανάγκη και να δείξω ότι είμαι. Γιατί έχω συνείδηση ότι δεν είμαι. Προς τι λοιπόν να αφήσω στον άλλο να υπονοηθεί ότι κάτι είμαι. Είμαι αμαρτωλός, είμαι ανάξιος και αγωνίζομαι. Προσπαθώ. Μην φανταστείτε ότι κάτι είναι. Εάν αυτό το πράγμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό το εκτιμά ο κόσμος. Αυτό τώρα τελευταία το έχουν αντιληφθεί και οι πολιτικοί, να ξέρετε. Αλλά πάνε ψέματα εκείνοι το λένε. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Και τι λένε οι πολιτικοί. Μόλις έχουν αντιληφθεί ότι κάνουν και έχουν κάνει γκάφες, βγαίνουν και λένε ναι, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Ότι κάνουμε λάθος. Και θα τα διορθώσουμε τα λάθη. Έχουμε τον χρόνο να τα διορθώσουμε. Αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει λάθη. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε άνθρωποι και σφάλαμε. Και πρέπει να τα διορθώσουμε. Αναγνωρίζουμε ότι έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό και δεν το κάναμε. Και λες, κοίταξε, μου μιλάει ειλικρινά. Και όμως πάλι δεν το πιστεύεις. Γιατί από τον καρπό μου φαίνεται. Γιατί βλέπεις ότι περνάει ο καιρός και δεν αλλάζει τίποτα. Δεν διορθώνει. Άρα δεν έφυγε ο καρπός. Άρα λες, πάλι ψέματα μου λέει. Αλλά δυστυχώς το ίδιο γίνεται από πολλούς και από εμάς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας να ομιλούνε περί αγάπης, αλλά όταν αναζητήσεις την αγάπη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, σε ελάχιστους ανθρώπους θα τη δεις. Σε ελάχιστους ανθρώπους θα τη δεις. Εδώ έστειλα μία επιστολή σε μία ενορία να βοηθήσουν μία κυρία που είχε τα πληρώσει 3 ενίκια και δεν μπορούσε. Και την έχουν βασανίσει τη γυναίκα μέχρι ότου της δώσουν 450 ευρώ. Την έχουν βασανίσει τη γυναίκα. Και που θα τα βρούμε και τι θα κάνουμε και... Και να στείλουμε μια επιτροπή και να ελέγξει η επιτροπή του σπίτι σας και να δει πώς είστε, ποια κατάσταση είστε κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει αγάπη. Και ενώ τους εγγυώμε προσωπικά ότι αυτή η γυναίκα έχει ανάγκη βοηθείας. Βοηθήστε τη. Τη βοηθήσαμε κι εμείς. Είναι δυνατόν να αναζητάς την αγάπη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και να την βλέπεις. Άρα αφού δεν την βρίσκεις εκεί, υπάρχει υποκρισία. Και αυτό ξέρετε κάνει και ένα άλλο κακό. Το εκμεταλλεύονται πολύ οι αιρετικοί. Πάρα πολύ το εκμεταλλεύονται οι αιρετικοί. Οι Προτεστάντες, οι Πεντηκοστιανοί, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί αυτοί τι ετικέτα έχουν. Και άμα δείτε, είδα μέσα στο διαδίκτυο που γράφουν εκ των καρπών αυτών, έχουν βάλει ένα τίτλο και ένα δέντρο. Εκ των καρπών του δέντρου γνώσεστε το τι είναι το δέντρο.
Και από κάτω τι έχουν βάλει. Σκάνδαλα κληρικών συνέχεια. Σκάνδαλα κληρικών, το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε σου λέει, καταλαβαίνετε τι είναι το δέντρο. Καταλαβαίνετε τι είναι το δέντρο. Σου λέει ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Δίνουμε λοιπόν αφορμή λόγω της υποκρισίας μας, λόγω του ψεύτικου φαίνεστε και του ψεύτικου είναι, δίνουμε αφορμή του να κατηγορείται η ίδια η Εκκλησία. Δηλαδή να κατηγορείται η αλήθεια, δηλαδή να κατηγορείται ο ίδιος ο Χριστός μας. Και υπεύθυνοι αυτού του πράγματος είμαστε εμείς. Υπεύθυνοι αυτού του πράγματος είμαστε εμείς προσωπικά. Οι οποίοι δεν έχουμε αξιωθεί αυτό που δείχνουμε να έχει αντίκρισμα εσωτερικό. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πάει στα Ιεροσόλυμα, ήταν η πρώτη μάλλον φορά που είχα πάει στα Ιεροσόλυμα, 17 ετών πρέπει να ήμουν, αν δεν θυμούμαι καλά, με κάποια άλλα παιδιά στα Ιεροσόλυμα. Και θυμάμαι μέσα στο καράβι ήταν μια κυρία του Ζολώτα. Ήταν κάποιες κυρίες οι οποίες βλέπανε οράματα και παίρνανε γραφές αποκαλυπτικές, τότε μια οργάνωση αυτές ήταν, και παίρνανε γραφές αποκαλυπτικές από την Παναγία, από τη σχολή της Παναγίας. Και μέσα στο καράβι ήταν 2.000 άτομα, μέσα πολλά άτομα. Αυτή λοιπόν μιλούσε με τον Χριστό, φορούσε ένα μαντιλάκι, είχε κότσο τα μαλλιά της, μακριά μανίκια, μακριά φουστάνια και το καθεξής. Είχε κομποσκήνια στα χέρια και είπε στον κόσμο, ελάτε εδώ να κάνουμε την παράκληση της Παναγίας, να κάνουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Κάναμε τρεις μέρες να πάμε στο, πώς το λένε, στα Ιεροσόλυμα τότε. Λοιπόν, και μετά τους μιλούσε συνέχεια για τον Χριστό. Καλά πράγματα έλεγε για τον Χριστό, δεν μπορώ να πω τι έλεγε. Η πλάνη όμως ευρισκόταν πού? Η πλάνη ευρισκόταν στο ότι έπαιρνε αποκαλύψεις και οράματα από την Παναγία. Και όταν λοιπόν της αποκαλυπτόταν η Παναγία και έλεγε για τον Άλβο, του λέγε εσύ είσαι εκείνο και θα γίνεις έτσι και θα κάνεις εκείνο και θα κάνεις το άλλο και θα κάνεις το άλλο. Και έγραφε το χέρι του, φανταστείτε. Και ενώ ήταν αγράμματη, ανορθόγραφα τα γραφεμένα. Αλλά το χέρι της πήγαινε, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο γρήγορα και με τι ταχύτητα έγραφε τις αποκαλύψεις της Παναγίας. Και μετά τις διάβαζε τον πατέρα Δαβίδ, τον πατέρα Λεόντιο, για τον Κυρκόστα, τον Κυρμανόλη, μέσα στο καράβι. Κάποια στιγμή λοιπόν, είπα εγώ σε μερικούς ότι αυτή είναι πλάνη. Μην πλησιάζει, αλλά δεν με άκουγαν. Δεν δίνουν κιόλας και ποιος να μου δώσει προσοχή. Λοιπόν, και γιατί να σου δώσει και προσοχή. Όταν έβλεπα μια κυρία 60 χρονών, με ευλάβεια και τα λοιπά, να μιλάει για τον Χριστό, να κάνει παρακλήσεις, στα γόνατα όλους τους είχε, όλοι παράκλησαν στα γόνατα της Παναγίας. Λοιπόν, κάποια στιγμή την πλησιάζω κι εγώ και αρχίνησε λοιπόν να λέει και για μένα. Και είπε, θα γίνεις εκείνο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα γίνεις το άλλο, θα ανέβεις ψηλά, θα φτάσεις. Μέχρι και επίσκοπος θα γίνεις μια μέρα, να το θυμάσαι. Έλεγε. Και χίλια μίλη και όσοι. Λοιπόν, και ότι είσαι Υιός Θεού και ότι από το στόμα σου την αλήθεια πάντοτε ομολογείς και όσα λέγεις είναι εκ Θεού και μπράβο που είσαι νεαρός, παιδί μου, και Παναγία, να ξέρεις εγώ σε προστατεύω και είμαι δίπλα σου πάντα, ότι του τι μίλαγε η Παναγία προς εμένα μέσω της κυρίες και κυρία αυτή, τα έγραφε κιόλας στο χαρτί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα ακούγαν όλοι, οπότε ακούγοντάς το όλοι μετά είχαν κάποια εκτίμηση και για το πρόσωπό μου. Οπότε, εκείνη την ώρα, αφού είδα ότι είχε φτιάξει ο διάβολος και είχε στήσει μια ωραία παγίδα, γυρίζω και της λέω, δηλαδή εγώ τι λέω είναι εκ Θεού και ό,τι λέω είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ακούστε, η κυρία είναι πλανεμένη. Και όλα αυτά είναι πλάνες του διαβόλου και η κυρία, όλα αυτά που σας λέει, είναι του σατανά. Απομακρυνθείτε από το κοντά της,
και θα σας πλανήσει. Η Εκκλησία τους έχει κατατάξει στις πλάνες. Είναι η πλάνη του Ζολώτα. Καταλαβαίνετε τι έγινε μέσα στο καράβι εκείνη τη στιγμή. Φώναζε εκείνη, φύγε ιέ διαβόλου. Της είπα και εγώ, Υιός Θεού είναι ή Υιός διαβόλου τώρα. Τι είναι, λέω, την αλήθεια ή όχι. Λοιπόν, τελικά χωρίστηκε, όπως καταλαβαίνετε, το καράβι. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι αυτή μπόρεσε με την τέχνη αυτή να κρατήσει κοντά της, να κρατήσει κοντά της το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι διαφορετικό. Έχω κάτσει με την παρέα μου και πέρα, τρεις μέρες θα φτάσουμε, φτάσαμε στο Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, τότε πηγαίναμε. Δεν υπήρχε ο δρόμος άσφαλτος για να πάει κανείς στο Σινά. Υπήρχαν κάτι χωματόδρομοι και τότε στο Αιλάτ μέναμε ή στην παραλία κοιμόμασταν ή κοιμόμασταν, πώς το λένε, σε κάτι τροχόσπιτα που ήταν εκεί πέρα. Ούτε ξενοδοχεία υπήρχε στο Αιλάτ. Τώρα αυτή η ωραία πόλη που υπάρχει δεν υπήρχε. Ήταν ένας κόλπος σκέτος, παραλία και άμμος, ερήμη. Λοιπόν, και όπως ήμασταν κιόλας και σκοντισμένοι μέσα από τα αυτοκίνητα, γιατί με τα παλιά τα αυτοκίνητα που έβαζαν από παντού, αυτά που είχαμε και παλιά στην Αθήνα που δείχνουν καμιά φορά οι ελληνικές ταινίες, αυτά τα λεωφορεία που είχαν και εκεί κάτω. Λοιπόν, το βράδυ κατάκοπη φτάσαμε εκεί λοιπόν σε ένα τροχόσπιτο, κάποιος το είχε μετατρέψει σε σουβλάκια. Είχε πίτι, σουβλάκια, τέτοια πράγματα. Από αυτά τα σουβλάκια τα, όπως τα λένε, τα ράδικα, με κάτι κεφτέδες που είναι από χόρτα και τα λοιπά, με την πίτα. Λοιπόν, και μαζεύτηκαν όλοι εκεί, λοιπόν, οπότε πήγε η κυρία, γιατί τρώγανε. Και όλα τα πούλμα που ήμασταν εκεί, της Μυστακίδου ήταν τότε τα πούλμα, λοιπόν, πήγαμε κι εμείς κάτι να πάρουμε από εκεί να φάμε γιατί πεινάγαμε, οπότε υπήρχε και το κρασάκι, υπήρχε και αυτό. Λοιπόν, η κυρία είχε αρχίσει και έπινε. Η κυρία η οραματίστρια, του Ζολώτα. Οπότε ήπιε. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο. Οπότε ανεβαίνει πάνω σε ένα τραπέζι και είχαν βάλει κάτι τραγούδια από αυτά τα αράβικα, τα χανομίστικα, πετάει το μαντήρι και να αρχίσει πάνω στο τραπέζι να χορεύει το χορό της χιλιάς. Λέω, Θεέ μου, κάνω το σταυρό μου όλη την είδα, λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι την συσκέπασες, συσκέπασες με το διάβολο. Συσκέπασες το διάβολο. Και αυτομάτως, από την άλλη μέρα, η κυρία αυτή είχε μείνει μόνη της. Είχε μείνει μόνη της η κυρία. Δεν την πλησίαζε την άλλη μέρα κανείς. Λοιπόν, γιατί όλοι αυτοί που πηγαίναν τότε και ιδιαίτερα και ήταν χρόνια στη Ιερουσαλήμ ήταν ευσεβείς άνθρωποι. Δεν πηγαίνω όπως και τώρα πάνε και λέει κάποιος, σας πάω για τουρισμό να δω πως είναι τα Ιεροσόλυμα. Τότε ποιος πήγαινε, μάζευε λίγα χρηματάκια και πήγαινε από Ελισέβη και από Πόθο. Να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού. Δεν πήγαινε που πάει τώρα ένα κουρατζιερόπλιο και λέει, σταματήσω να δούμε λίγο και τα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει υποκρισία. Και αυτή είναι η υποκρισία. Δεν υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα. Εάν ήταν όλο αυτό αληθινό, θα υπήρχε εσωτερικό αντίκρισμα. Κάποια στιγμή λοιπόν αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα εσωτερικό κενό. Και γι' αυτό όλος αυτός ο πύργος που είχε στήθει κατέβησε. Αλλά έτσι καταπίπτηκε ο άνθρωπος. Έτσι καταπίπτηκε ο άνθρωπος. Όταν άλλο είναι προς τα έξω και άλλο είναι μέσα. Κλείνοντας λοιπόν εκείνο που θα ήθελα, επειδή είναι σοβαρό αμάρτημα υποκρισία, η οποία μαστίζει ιδιαίτερα το χώρο το δικό μας, τον μαστίζει, είναι μάστιγα μέσα στο χώρο το δικό μας, στον εκκλησιαστικό χώρο, ενώ θα έπρεπε να ήμασταν οι αληθινοί, ενώ θα έπρεπε να ήμασταν οι πραγματικοί, μαστιζόμεθα από την υποκρισία. Θα πρέπει λοιπόν για να διώξουμε την υποκρισία, το αντίθετο είναι να αποκτήσουμε αυτό που φαίνεται και δείχνουμε προς τα έξω, να το αποκτήσουμε και εσωτερικά.
τις αρετές που θέλουμε να λέμε ότι έχουμε, που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω, να τις αποκτήσουμε εσωτερικά. Και ό,τι κάνουμε να είναι όχι προς δόξα δική μας, αλλά να είναι προς δόξα του Θεού. Προς δόξα του Θεού. Διότι ο υποκριτής εργάζεται προς δόξα με δική του. Θέλει αυτός να έλκει τα μάτια του μάλλον. Να μην δείχνει το Θεό. Θέλει ο ίδιος να κοιτάνε τον ίδιο σαν Θεό. Και γι' αυτό και κολλάζεται και χάνει την ψυχή του. Ας αποκτήσουμε λοιπόν αρετές, ώστε όταν αυτές οι αρετές φανούν προς τα έξω, να έχουν αντίκρισμα. Και ο άνθρωπος να δοξάζει όχι εμάς, αλλά να δοξάζει το Θεό και Πατέρα μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.